Κάθε άλλο παρά σημαντική ανάσα έδωσε στα εμπορικά καταστήματα η περίοδος των Χριστουγέννων, αφού μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορούσε στους δρόμους, αλλά οι τζίροι δεν κατέγραψαν σημαντική αύξηση. Ο κόσμος, ας πούμε, κυκλοφόρησε έξω το διάστημα που δεν είχαμε τη βροχή. Κίνηση στην αγορά δεν υπήρχε. Κατά τα ψέματα, ο κόσμος δεν είχε και διαθέσιμα χρήματα για να καταναλώσει. Πολλοί βγήκαν, κοιτάξαν, κάναν τη βόλτα τους, πήραν μόνο τα απαραίτητα, αυτά που χρειάζονταν. Δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση στα καταστήματα. Από τις πληροφορίες που έχω από τους συναδέλφους, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ μέτρια. Και όχι μόνο σε εμάς, και από τις πληροφορίες που έχω και στις διπλανές πόλεις, η κατάσταση ήταν η ίδια. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα δώρα ή αυτά που υπάρχουν στους ανθρώπους, ας πούμε, που δίνονται, είναι μηδαμινά, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ας πούμε. Ήρθανε τα τέλη, είναι το ετάκτα, πώς το χαρακτηρίζουν, ο ΔΕΗ, νερό, είναι και το πετρέλαιο, τελείωσε. Περιμένανε οι συνάδελφοι μήπως γύρω στις 21-22 που δώσανε στην ουσία την προκαταβολή του Ιανουαρίου τα χρήματα, μήπως κατέβει ο κόσμος, αλλά δεν υπήρχε κίνηση, ήταν στάσιμη κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα στην προσοχή Κυριακή, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, αφού άλλωστε και η λειτουργία τους παραμονές Χριστουγέννων κάθε άλλο παρά αισιόδοξα μηνύματα έστειλε. Ο Εμπορικός Σύλλογος πήρε απόφαση, όχι από μόνος του, στη Γενική Συνέλευση που είχε γίνει, ότι αποφασίσαν οι συνάδελφοι για μία Κυριακή. Τώρα όποιος συνάδελφος θέλει να ανοίξει και νομίζει ότι θα έχει κίνηση, ας πούμε, μπορεί να ανοίξει. Δεν είναι βάση του νόμου έτσι όπως είναι ψηφισμένος, έχει δικαίωμα να ανοίξει. Κάποιοι ίσως ανοίξουνε. Αλλά βάσει του προγράμματος του Εμπορικού Συλλόγου η αγορά είναι κλειστή. Την προηγούμενη Κυριακή πώς ήταν η κίνηση σε σχέση και με τις προηγούμενες χρονιές? Η προηγούμενη Κυριακή ήταν η παραδοσιακά Κυριακή που ήμασταν τόσα χρόνια ανοιχτά. Μια μέτρια κατάσταση, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Φυσικά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με προηγούμενες χρονιές. Αυτές οι συγκρίσεις πια ανοίγουν στον παρελθόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν μία απλή μέρα, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια είναι σχετικό, μπορεί κάποιος να κάνει λίγο παραπάνω, κάποιος λίγο λιγότερο, αλλά δεν υπήρχε μια κίνηση περισσότερη. Ήταν σε μέτρια πράγματα. Έλλειψη χρημάτων στα εσεμπορίου, λέει ο σοφός λαός μας, μια παροιμία που σίγουρα αυτή τη χρονιά την καταλάβουμε πολύ καλά, αφού η κίνηση στην αγορά καθ' άλλο παρά γιορτινή περίοδο θύμιζε.